ευχαριστώ πολύ για τα χρόνια πολλά, αλλά αυτό το 75 δεν το πιστεύω. Νομίζω ότι χθες έπαιζα ακόμα ποδόσφαιρο στην αγαπημένη μου ομάδα το ΑΠΟΕΛ και σήμερα βρίσκομαι 75 χρονών. Πραγματικά δεν το πιστεύω. Από μικρός στη γυμνάσιο Μπάφου αγαπούσα αυτή την ομάδα που λέγεται ΑΠΟΕΛ. Λόγω του ονόματος παραπάνω, γιατί ήταν και μέσα στον καιρό της ΕΟΚΑ ο εθνικός αγώνας και πάντα ήταν η συμπάθεια μου και η αγάπη μου το ΑΠΟΕΛ. Όπως και στην Ελλάδα, ο Παναθηναϊκός, αλλά πρώτα ΑΠΟΕΛ. Τελείωσα τις σπουδές μου, πήγα γυμναστική ακαδημία, ήμουν αθλητής τύπου του Παναθηναϊκού και ποδοσφαιριστής του Πανιωνίου. Τελείωσα τη γυμναστική ακαδημία, ήρθαν στην Αθήνα της Ανόρθωσης, του Απόλλωνα, του Πεζοβορικού, θυμούμαι τις τέσσερις ομάδες του ΑΠΟΕΛ. Πήγα στο ξενοδοχείο, κάτσαμε, κουβεντιάσαμε, λέει μου, ήρθα εκ μέρους του ΑΠΟΕΛ για να λέω του να έρθω στην Κύπρο και να αποφασίσω. Αλλά σας λέω ένα πράγμα, λέω του, αν δεν μείνω στην Πάφο, που ήταν οι γονείς μου, οι συγγενείς μου, δεν υπάρχει περίπτωση μόνο να πω ότι θα έρθω, γιατί είναι η ομάδα που αγαπούσα. Ήρθα στην Κύπρο, δεν είχε τελείωσα γυμναστής, δεν είχε θέση στην Πάφο. Μετά αμέσως οι σκέψεις μου από ΑΠΟΕΛ. Ήρθα Λευκωσία, υπόγραψα στο ΑΠΟΕΛ. Ήταν ο Ιάκωβος ο Φιλίππου, πρόεδρος με τον Τάκη τον Σκαρπάρη και άλλα μελή. Υπόγραψα στο ΑΠΟΕΛ και από τότε νιώθω πολύ ευτυχισμένος που υπόγραψα σε αυτήν τη μεγάλη ομάδα. Αυτό το πέρασμα του ΑΠΟΕΛ από το ελληνικό πρωτάθλημα όλη η Κύπρος το γνωρίζει. Είμαστε οι μόνοι Κυπριακή ομάδα που παραμείναμε για δεύτερη χρονιά στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Είχαμε κάνει εξαιρετικά παιχνίδια και όπως λέει ο κόσμος ότι ήταν η καλύτερη ομάδα όλων των εποχών, το 1973. Δεν θα συγκρίνουμε με τους τωρασινούς, διότι τώρα έφτασαν εκεί που ούτε στο όνειρό μας μπορούσε να σκεφτούμε ότι το ΑΠΟΕΛ μπορεί να μπει στο Champions League, UEFA Champions League και να μπει στους 8 στην Ευρώπη. Πιστεύω ότι αυτή η ομάδα της δεκαετίας πρέπει να μας έχει τόσο περήφανους που δεν πρόκειται να το νιώσει καμία άλλη ομάδα. Αυτό που νιώθουμε εμείς οι αποελίστες πρέπει να ήταν η ομάδα τους για να καταλάβουν τι χαρά μας έδωσε εμάς το ΑΠΟΕΛ. Και μπράβο τους. Οπωσδήποτε, όταν είμαστε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, είχα πρόταση από τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, αλλά με ο Παναθηναϊκός πρώτα είχα κάνει δύο παιχνίδια, ιδίως με τον Παναθηναϊκό, και εδώ στην Κύπρο και στην Ελλάδα, που ας πούμε είχα μια τρομερή αποδοσή και τους άρεσα πολύ. Και έπιασαν τον Μακαρίτη, τον πρόεδρο μας, τον Μιχαλάκη Ζιβανάρη, τον Μάρκοβιτς, τον πίεζαν, του λέει να μας δώσετε αυτόν τον παίκτη. Λέει, δεν έρχεται, αυτός αγαπάει τόσο πολύ το ΑΠΟΕΛ, που δεν πρόκειται να φύγει. Και είναι καθηγητής και η γυναίκα του είναι καθηγήτρια, γυμναστές και οι δύο, δεν πρόκειται να δεχτεί. Δώστε μας για ένα χρόνο, παρακαλούσε ο Κίτσος, ήταν ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού. Εν τέλει και εγώ όταν μου είπαν, λέω τους ούτε να περάσει με το μυαλό μας. Από ΕΛ και μόνο από ΕΛ. Ο λόγος που δεν έφυγε η αγάπη μου για τα από ΕΛ. Δεν ήταν, ας πούμε, λέω τώρα να σηκωθώ να φύγω να πάω στην Ελλάδα να παίξω κανένα δύο χρόνια και ύστερα επιστροφή. Και αγαπούσα τόσο πολύ την ομάδα μου, την αγάπησα το από ΕΛ τόσο πολύ που πολλές φορές ο κόσμος μπορεί να λέει ότι μπορεί να είναι και θεατρινισμοί. Αλλά πραγματικά, ό,τι λέω για τα ΑΠΟΕΛ και ό,τι κάνω για τα ΑΠΟΕΛ βγαίνουν από την ψυχή μου. Αγάπησα τόσο πολύ αυτή την ομάδα. Χαίρομαι γι' αυτό και τώρα με αυτές τις επιδόσεις που έχει στην Ευρώπη ποιος δεν χαίρεται να λέει ότι είναι ΑΠΟΕΛ. Άντωνε στιγμές, χαρές, είχα πάρα πολλές, όπως και λύπες, ας πούμε, ξέρεις, στο ποδόσφαιρο, αθλητισμό, υπάρχουν και χαρές και λύπες.
Η μεγαλύτερη μου χαρά ήταν όταν παραμείναμε στο Πανελληνίο Πρωτάθλημα και εδώ με τον Παναθηναϊκό είχαμε έρθει 2-2 και είχα βγάλει εγώ τα 2 γκολ. Ήταν μια απόδοση που ο κόσμος φώναζε στην κερκίδα με τα καλύτερα λόγια. Εκείνο το λυπηρό για μένα ήταν το 73-74 πάλι, όταν παραμείναμε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και μας είχαν υποσχεθεί να πάμε στο Ζέφυρο, στην Κερίνια, όλη η ομάδα με τις οικογένειες τους να περάσουμε το καλοκαίρι. Ήταν το πριν γιατί το ΑΠΟΕΛ που είχε για να μας ικανοποιήσει που παραμείναμε. Γίνεται ο πόλεμος και τα χάνουμε όλα. Δεν μπορούσε πλέον, δεν είχε αεροπλάνα, δεν είχε αυτά και αυτή η ωραία, αυτή που είχε να πηγαίνει κάθε χρόνο η πρωταθλήτρια Κύπρου στην Ελλάδα ήταν ένα πολύ μεγάλο και ωραίο κίνητρο για μας τους τότε εποχής που δεν είχαμε, δεν ήμασταν επαγγελματίες και ήταν μεγάλη μας χαρά και η λύπη μας μετά που έγινε πόλεμος και μας στέρεσε εμάς το ΑΠΟΕΛ να πάμε για δεύτερη χρονιά στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Με τη Λιόν δεν υπάρχουν λόγια, πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια να εκφραστώ για εκείνο το μάτς, γιατί έτυχε να πάω και στη Λιόν. Χάσαμε 1-0 εκεί κάτω. Και εδώ στην Κύπρο, με εκείνες τις αποκρούσεις τελείωσε το παιχνίδι, είναι 1-0 και παίξαμε παράταση και πέναλτι. Και μας χαροποίησε τόσο πολύ ο Χιώτης, ο τερματοφύλακας μας, που απέκρουσε τα 2 πέναλτι και περάσαμε στους 8. Τι να πω, ήρθα σπίτι και νόμιζα ότι είναι όνειρο που βλέπω. Λέω, κυπριακή ομάδα να είναι στους 8 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, να είναι έξω από τους 8 η Manchester United, η Tottenham, η Ιταλική, η Μίλαν. Αυτές οι ομάδες ήταν έξω και το ΑΠΟΕΛ ήταν μέσα στους 8. Διερωτάσιμα, είναι δυνατό. Είναι μεγάλη χαρά. Με κρατά τόσο πολύ χαρούμενο την αναγνώριση του κόσμου του ΑΠΟΕΛ και γενικά το φιλάθλο. Και αντίπαλοι, πόσες φορές στον δρόμο μου με βρίσκουν και μου λένε «Θρύλε μου, αρχηγέ, ξέρω εγώ». Πολλές φορές του λέω «Πρέπει να είσαι πολύ φανατικός ΑΠΟΕΛΙΣΤΑΣ». Και 2-3 φορές, ένας μάλιστα που είναι στο σκέψη μου, μου λέει «Κύριε Στυλιανού, ειλικρινά μόνο που έκανα χειραψία μαζί σου, μου σηκώθηκε η τρίχα», λέει. Και λέω, λέει «Μου είμαι ομονιάτης», μου λέει. Λέω «Τι μας σοβαρό μιλάς». «Ναι», μου λέει. «Αλλά σε εκτιμούσα, σε παραδεχόμουν σαν ποδοσφαιριστή ότι ήσουν ο καλύτερος, να μην πω από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές». Ευχαριστώ αυτόν τον κόσμο, διότι μου δίνει δύναμη για τη ζωή. Όσον αφορά τους ξένους, πέρασαν τόσο πολύ και οι Γαλλοί, αλλά εκείνο που θυμούμαι ιδιαιτέρως, τότε που δεν είχαμε τόσους πολλούς ξένους, πέραμε 2, τον Ιαν Μουρς, ο οποίος ήταν ένας σεντερφόρ, τρομερός, και έχει πιθάνει αυτόν το παιδί. Ήταν ένας παίκτης που θα τον ήθελαν και τώρα να παίζει στο ΑΠΟΕΛ. Φανταστείτε ότι φέτος το ΑΠΟΕΛ παίζει κάθε παιχνίδι με 5-6 Κύπριους. Είναι μόνο η ομάδα που παίζουμε με 5 Κύπριους. Έχουμε καλά όλα τα παιδιά. Νομίζω ότι έχουμε τους καλύτερους παίκτες, και Κύπριους και ξένους. Ήμουν καθηγητής γυμναστικής στο Πανκύπριο Γυμνάσιον και οι μαθητές μου «Δάσκαλε μου, τι θα κάνουμε σήμερα, δάσκαλε μου, τι θα κάνουμε». Και στο γήπεδο, όταν σκοράρα, φώναζα «Δάσκαλε, δάσκαλε», επειδή ξέραν ότι ήμουν γυμναστής, καθηγητής στο Πανκύπριο Γυμνάσιο, έμεινε το δάσκαλε. Για μένα, το ΑΠΟΕΛ μας είναι ένα κομμάτι, είναι από τον εαυτό μου. Τόσο το αγάπησα αυτόν τον σωματείο.
Είμαι περήφανος που αγωνίστηκα σε αυτήν την ομάδα που λέγεται ΑΠΟΕΛ. Και θα είμαι μέχρι τέλος της ζωής μόνον ΑΠΟΕΛ.